Καλημέρα σε όλους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης εδώ τον ΟΜΟ για την βοήθειά τους και την παρουσία τους εδώ. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μας ακούσουν και ζητάμε, αν τα αιτήματά μας κριθούν δίκαια, να ενημερώσουν τους ακροατές τους ή το κοινό τους στο τηλεοπτικό για τα προβλήματα τα οποία έχουν οι συνταξιούχοι. Να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια καλά και πολλά με υγεία σε όλους και καλή σαρακοστή λόγω των ημερών. Να πω ότι στο πάνελ πλαισιώνουμε με ο Γιώργος ο Δημητρουλής, είμαι πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ του Νομού Αιτωλοκαρνανίας και μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδος. Στο πάνελ, στα δεξιά μου, όπως κάθομαι εγώ, είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Τσούνης, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ Αγρινίου και Περιχώρων. Στα αριστερά μου είναι ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Τσούνης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αγρινίου. Και αριστερότερα είναι ο Δημήτρης ο Μπλετσογιάννης, ταμείας του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοκαρνανίας. Πριν μπούμε στα θέματα, θα θέλαμε και από εδώ να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους συνανθρώπους μας, συναδέλφους της Τουρκίας και της Συρίας για το μεγάλο σεισμό που έγινε και για τα τρομερά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Να πούμε το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου και με τη δική μας στήριξη των σωματείων. Με πρωτοβουλία του ήδη προχώρησε σε δύο αποστολές, δύο μεγάλα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας και ήδη είναι συγκεντρωμένο και τρίτο και είναι αξιοσημείωτη η συμμετοχή του κόσμου και η εκδήλωση αλληλεγγύης. Να εκφράσουμε επιπλέον την ανησυχία μας για αυτό τον υπεριαλιστικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Θεωρούμε ότι η ειρήνη στον πλανήτη κινδυνεύει και ήδη και οι ίδιοι βλέπετε, και εσείς που εργάζεστε εκεί ακόμα πιο έντονα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και ο λαός, ότι γίνονται πρόβες πλέον με εκείνα τα μεγάλα τα όπλα, τα πυρηνικά. Άρα θα πρέπει να ανησυχούμε. Αγαπητοί φίλοι, τα 7 συνεργαζόμενα σωματεία συνταξιούχων του νομού προχώρησαν σε μια απόφαση στις 6 του μήνα που συνεδριάσαμε και είναι ομόφωνη να κάνουμε μια συγκέντρωση συνταξιούχων διεκδίκηση στο Αγρίνιο, στην πλατεία στις 10.30 την 5η 2 του μήνα, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα και θέλουμε να στείλουμε μήνυμα και από την Αιτωλοκαρνανία, όπως αυτό τον καιρό σας είναι γνωστό, ότι όλη η Ελλάδα είναι σε κινητοποιήσεις, σε όλες τις μεγάλες πόλεις πάνω από 20 έχουν γίνει συγκεντρώσεις και ενώνουμε και εμείς με τους συναδέλφους μας τη φωνή μας για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε λύσεις στα μεγάλα και χρόνια προβλήματά μας. Να πω ότι από το 1999 μπήκε στην ιδέα των ισχυρών που κυβερνούν τον τόπο με εκείνο το νομοσχέδιο Γιαννίτση να υλοποιηθούν αυτά που σήμερα έχουν στο διάβα υλοποιηθεί. Θυμάστε ότι ένα κύμα αντίστασης και διαδηλωτών τότε κατέκλυσε Σύνταγμα μέχρι Ομόνια και αυτό μπήκε στην κατάψυξη. Φτάσαμε σιγά σιγά, τα τρέχω λίγο να μην χάνουμε χρόνο, φτάσαμε στα 2012, όπου με συγκυβέρνηση Λάος, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, από τους συνταξιούχους, παρά και ενάντια στα θεσμικά πλαίσια και παρά και ενάντια στις εισφορές που είχαμε πληρώσει με πολύ κουβαρτοσύνη και εμείς και παρακρατούνταν και από τους εργοδότες μας, μας έκοψαν τη 13η και 14η σύνταξη. Προχωρήσαμε μετά, άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Καταρχήν να πούμε εδώ ότι από 450.000 φτωχούς συνταξιούχους κόπηκε το ΕΚΑΣ. Στη συνέχεια, υλοποιώντας πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μνημονίων, η κυβέρνηση έδωσε εντολή στον Κατρούγκαλο Υπουργό τότε Εργασίας, ο οποίος έβαλε τους μαθηματικούς και έβγαλαν ένα αλγόριθμο. Διευκρινίζουμε, παρά και ενάντια σε κάθε καταστατικό ταμείο και σε κάθε εργατικό νόμο, και έκανε επανυπολογισμό των συντάξεων. Από αυτόν τον επανυπολογισμό, 1.000.000 συνταξιούχοι βρέθηκαν να έχουν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Αυτή, θα πω και παρακάτω, είναι η κατηγορία οι 975.000 που δεν πήραν σένς αύξηση και βέβαια λόγω των εκλογών θορυβημένη η κυβέρνηση αναζητεί αντίδωρο για να μπορέσει να αποσπάσει τα αντίστοιχα ωφέλη. Και διευκρινίζω όταν λέω αντίδωρο. Αυτοί όλοι δικαιούνταν να πάρουν την αύξησή τους το 7,75 που πήραν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και το οποίο θα δημιουργούσε κουμπαρά προϋπόθεση και παρακαταθήκη για το μέλλον. Αντί γι' αυτό τώρα η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει μεσοδηματικά κριτήρια ένα ποσό 200 έως 300 ευρώ. Δεν έκανε μόνο αυτό όμως ο νόμος Κατρούγκαλο, αγαπητοί φίλοι.
Ο νόμος Κατρούγκαλο ψήφισε και νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, ο οποίος δυστυχώς από το 16 και μετά το ζουν αυτό οι πρώτοι συνταξιούχοι που έχουν βγει σε σύνταξη, μειώνει τις συντάξεις κατά 33%. Έχουμε λοιπόν τώρα, μάλλον να πω, προχώρησαν οι κυβερνήσεις με νόμους Βρούτση και νόμους Χατζηδάκη, νέες μειώσεις και ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης. Οι επικουρικοί πλέον γνωρίζουν όλοι ότι είναι στο χρηματιστήριο και ξέρει καλά ο λαός μας τι τύχη είχαν όσοι έμπλεξαν με χρηματιστήρια. Από τις συντάξεις μας στη 13η και 14η σύνταξη, που αυτό αναλογικά είναι ένα 15% μείωση στο συνολικό συντάξιμο εισόδημα του συνταξιούχου. Είχαμε 11 μειώσεις αυτά τα 13 χρόνια, τα οποία μεσοσταθμικά, γιατί δεν ήταν ίδιες οι συντάξεις, μεσοσταθμικά υπολογίζουμε ότι χάσαμε ένα 40% αυτά τα 13 χρόνια από τη σύνταξή μας, από τις μειώσεις. Επιπλέον στα 13 αυτά χρόνια είχαμε ένα ελαφρό αναγνωρίζουμε, αλλά είχαμε πληθωρισμό, ο οποίος μας αφαίρεσε συνολικά αυτά τα 13 χρόνια άλλο ένα 35%. Εκτιμάμε λοιπόν ότι οι συντάξεις σήμερα αποπληθωρισμένες δίνουν εισόδημα σε σχέση με το πριν 13 χρόνια από το 1/3 έως το μισό της τότε σύνταξης. Αυτά μας τα αφαιρέσαν όλα επειδή μας θεωρούν αδύναμους και επειδή επέλεξαν και εμάς και κύρια εμάς, θα έλεγα, να καλύψουν αυτά τα 8,5 δισεκατομμύρια που με τα μνημόνια ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συμπληρώσω εδώ ότι ένα κύμα ακρίβειας σήμερα σακατεύει κάθε οικονομικό προγραμματισμό των συνταξιούχων και ό,τι απέμεινε από τη σύνταξη, και εννοώ ας πούμε τις αυξήσεις το κόστος ζωής σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα, μας στερεί κάθε δυνατότητα ανθρώπινης διαβίωσης. Χιλιάδες δεν πήραν σένση, είναι αυτή που τώρα τρέχει και δεν φτάνει η κυβέρνηση, δηλαδή πώς θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό, γιατί έχουμε εκλογές. 1.000.000 συνταξιούχοι πήραν από 20 έως 40 ευρώ καθαρά και βέβαια 650.000 πήραν από 41 ευρώ έως 96. Αυτές ήταν οι μεγάλες αυξήσεις και τα συμπεράσματα είναι του λαού της χώρας μας και του νομού και των συνταξιούχων. Δεν δόθηκε καμία αύξηση στις επικουρικές. Η αύξηση ό,τι δίνεται από τον νόμο είναι μόνο για τις κύριες. Εμείς λοιπόν, εκτιμώντας αυτά τα προβλήματα, θεωρούμε πολύ δικαιολογημένα η συντονιστική μας επιτροπή απεφάσισε να κάνει μια συγκέντρωση των συνταξιούχων για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την ακρίβεια, με αυτή τη φτώχεια που υπάρχει, με αυτές τις περικοπές, οι συνταξιούχοι έχουν χάσει αρκετό μεγάλο μέρος από το εισόδημά μας και θέλουμε να στείλουμε αγωνιστικό μήνυμα να δείξουμε στην κυβέρνηση, δηλαδή τα μεγάλα μας προβλήματα, με κύρια αιτήματα. Να επανέλθει η 13η και 14η σύνταξη, να γίνει πλήρης ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην καταβαλλόμενη σύνταξη, να δοθούν τώρα γενναίες αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να στηριχθούν τα δύο νοσοκομεία του νομού και τα κέντρα υγείας με πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το νοσοκομείο Μεσολογγίου είναι για κλείσιμο. Ήδη θα γνωρίζετε, πριν μια εβδομάδα είχαν συγκέντρωση στην πόλη του Μεσολογγίου εκεί και διαμαρτυρήθηκαν και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, το Σωματείο Εργαζομένων του Μεσολογγίου και ο λαός εκεί της περιοχής. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι τα νοσοκομεία και τα δύο είναι χρήσιμα και χρειάζονται και κατά την εκτίμησή μας πρέπει να στηριχθούν αυτά. Και να στηριχθούν να είναι λειτουργικά και να μπορούν να υπηρετούν τις ανάγκες του ασφαλισμένου, είτε συνταξιούχου είτε του άλλου ασφαλισμένου εργατικού δυναμικού αγροτών του νομού μας. Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, υπηρετώντας αυτή τη μεθόδευση, το νοσοκομείο σιγά σιγά μετατρέπεται σε κέντρο υγείας. Να πούμε όμως και για το Αγρίνιο. Δεν μπορεί και δεν μπορεί να ανοιχθούμε άλλο ένα μαγνητικό τομογράφο, αγαπητοί φίλοι, ο οποίος να δουλεύει 2-3 μέρες, 4 το μήνα και είμαστε βέβαιοι και πρέπει να τα λέμε αυτά, ότι τεχνικά και μεθοδευμένα στέλνουν τον κόσμο στα 5 διαγνωστικά ιδιωτικά κέντρα εδώ της περιοχής. Να πούμε επιπλέον ότι πολλές κλινικές δουλεύουν με 1, 2 ή 3 γιατρούς, ενώ για να είναι εύρυθμη λειτουργία των κλινικών χρειάζονται από κάθε ειδικότητα 5 ή 6. Διεκδικούμε την 13η και 14η σύνταξη, την πληρώνουμε 40 χρόνια που πληρώνουμε για τη σύνταξη μας. Και όλα τα αναδρομικά τα οποία μας έχουν κρατήσει αυτά τα χρόνια που από το 16 και μετά δεν πήραμε καμία αύξηση. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Είναι περισσότεροι που έχουν προσωπική διαφορά. Να γίνουν προσλήψεις ιατρών στα νοσηλευτικά, στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου.
να γίνουν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και στα επικουρικά και στις συντάξεις της υπόλοιπης. Γιατί έχουμε 40 χρόνια ασφαλισμένοι και κόβει τις αυξήσεις τις έχουμε και ξεχάσει. Τώρα αρχίζουν και δίνουν κάτι ψίχουλα από αυξήσεις, αλλά να δοθούν σε όλους οι αυξήσεις αυτές. Το 7,5% που έδωσε να γίνει 10 ζητάγαμε. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ. Οι απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας συμμετέχουν στον κοινό αγώνα των συνταξιούχων της πατρίδας μας για αξιοπρεπή διαβίωση, ανάκτηση των χαμένων και διατήρηση των κεκτημένων μας. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή και ο αγώνας είναι ο μόνος δρόμος να αποφύγουμε την οικονομική εξαθλίωση και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Συμμετέχουμε στον αγώνα προκειμένου οι συντάξεις μας να μας επιτρέπουν να επιβιώνουμε ανθρώπινα, προκειμένου να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε οικονομικά στα άνεργα παιδιά και τα εγγόνια μας. Οι κυβερνώντες πρέπει να πάρουν το μήνυμα ότι οι συνταξιούχοι ενωμένοι, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις, θα αποδείξουν έμπρακτα ότι δεν είναι δεδομένοι κανενός κομματικού σχηματισμού. Δυναμώνουμε τη φωνή μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις και τα αιτήματα αναφέρθηκα προηγουμένως από τους συνομιλητές. Είναι κοινά για όλους μας. Όλοι λοιπόν στον αγώνα ενάντια στην απαξίωση, στην κοινωνική περιθωριοποίηση και στην οικονομική εξαθλίωση των συνταξιούχων. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνο, από τότε που είπε στη σύνταξη εγώ, ζητάγαμε 5% ή παραπάνω καμιά φορά. Μας δίνανε 2,5%. Είχαμε συνηθίσει και κάθε τέλος του έτος παίρναμε την αύξηση. Τώρα την ξεχάσαμε τελείως. Αυξήσεις. Να συμπληρώσω εγώ, συνάδελφε, ότι τα αναδρομικά προέκυψαν από δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για μεν το Δημόσιο Τομέα και του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείας για τον Ιδιωτικό, μετά από πιλωτική δίκη που η κυβέρνηση που είναι σήμερα έστησε για να μην προστρέχουν στα δικαστήρια τα σωματεία και οι συνταξιούχοι, ο τότε Υπουργός Εργασίας Βρούτσης. Τι βγήκε από αυτή την πιλωτική δίκη? Ότι ένα εντεκάμενο και πολύ συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016 είπαν τα ανώτατα δικαστικά όργανα της χώρας ότι πρέπει να δοθούν αναδρομικά για 11 μήνες στους συνταξιούχους. Η κυβέρνηση πήρε την απόφαση αυτή και την εφάρμοσε εν μέρη. Έδωσε αναδρομικά στις κυρίες και εκείνο που λέμε τώρα, διευκρινίζουμε, είναι να δοθούν και τα υπόλοιπα αναδρομικά, αυτό είπε ο συνάδελφός μου, επί των επικουρικών και των δώρων. Αυτό δεν το είναι αίτημα δικό μας. Είναι αίτημα να υλοποιηθεί η δικαστική απόφαση που όρισε η πιλωτική δίκη, την οποία διέταξε ο τότε Υπουργός Εργασίας. Άρα και λοιπόν εφαρμογή του νόμου ζητάμε εμείς και τίποτε παραπάνω και ελπίζουμε ότι γρήγορα θα γίνει και με τις διεκδικήσεις του κινήματος. Όσον αφορά για τις αυξήσεις που λέτε, εμείς είπαμε εδώ εισαγωγικά ότι οι συνταξιούχοι έχουν να δουν αύξηση 13 χρόνια. Τώρα 975.000 δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Αναφέραμε εισαγωγικά για το κόστος ζωής. Αναφέραμε για 11 μειώσεις που γίνανε αυτό το διάστημα. Χρήματα, να σας βεβαιώσουμε ότι υπάρχουν, απλώς δίνονται εκεί που οποιαδήποτε επαγγελματική τάξη μπορεί τα διεκδικεί και τα αρπάζει. Εμάς μας θεωρούν ότι σκοτώνουν τα άλογα όταν θα γεράσουν. Αυτό ισχύει με εμάς. Μας θεωρούν αδύναμους και γι' αυτό, ας πούμε, πληρώσαμε και το μεγάλο τίμημα των περικοπών. Άλλη ερώτηση.